Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να σας κάνω ένα μακιγιάζ πάρα πολύ εύκολο, δροσερό, λαμπερό, εντυπωσιακό, ιδανικό ακόμα και για όρημες επιδερμίδες, αφού θα σας δώσει αυτή την ξεκούραστη όψη που αναζητάμε όλοι μας. Πάμε να το δούμε. Αρχίζουμε με το primer. Δίνει φυσική λάμψη, ενυδατώνει και σταθεροποιεί το μακιγιάζ μας. Το επόμενο βήμα είναι το make-up. Χαρίζει φωτεινότητα και ελαστικότητα με φυσική κάλυψη. Σειρά έχει το concealer, που το συγκεκριμένο είναι 2:1, έχει και corrector μαζί. Καλύπτει τους μαύρους κύκλους και τις ατέλειες που μπορεί να έχουμε στην επιδερμίδα μας. Θα βάλουμε τώρα και το concealer μας, λίγες ποσότητες. Και αυτό το μαγικό kit διαθέτει και μακράς διαρκείας φόρμουλα. Αυτή η πούδρα θα χαρίσει σταθερότητα στο μακιγιάζ μας, ελαχιστοποιεί τους σπόρους, απορροφά το υπερβολικό σμίγμα και είναι και vegan. Φρύδια. Έχει αδιάβροχη gel σύνθεση και το καλό είναι ότι παραμένει σταθερό για ώρες. Και φτάσαμε στα μάτια μας. Δεν θα βάλω primer όπως συνηθίζω στα βλέφαρά μου για να τα αποχρωματίσω. Θέλω να κρατήσω αυτό το φυσικό σκούρο χρώμα που έχουν και θα περάσω κατευθείαν στη συγκεκριμένη σκιά. Και με το δάχτυλό μου, δείτε εδώ χρώμα παιδιά, δείτε εδώ λάμψη χωρίς πολλά. Βάζω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο. Όση πιο πολύ ποσότητα βάλετε, τόσο πιο έντονο θα είναι το αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να το κρατήσω όμως έτσι λίγο διάφανο, οπότε νομίζω αυτό είναι μια χαρά. Ο, τι ωραία σκιά! Πόσο εύκολο, γρήγορο μακιγιάζ και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και με την υγρασία που έχει το κινητό μας βλέφαρο, δείτε πώς κάθεται η σκιά. Η λάμψη που δίνει είναι σαν να είναι υγρό το μάτι μας. Και τώρα με ένα καφέ μολύβι θα δώσω ένταση στο βλέμμα μου. Μην μου αγχωθείτε στο να κάνετε τη γραμμή σας πάρα πολύ ίσια. Γιατί ούτως ή άλλως μπορείτε να το περάσετε με ένα πινελάκι από πάνω και να την κάνετε και πιο σβηστή. Την ένταση την περισσότερη, την θέλουμε προς τα έξω. Αυτό και μόνο. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο και στα άλλα μάτια. Το καλό με αυτό το μολύβι είναι ότι γράφει πάρα πολύ ωραία και μαλακά, δεν τραβάει το βλέφαρο και είναι και διάβροχο. Μάσκαρα. Δίνει όγκο και καμπυλότητα, δείτε τι ωραίο αποτέλεσμα. Το καλό είναι ότι μπορείς να τη χτίσεις, δηλαδή βάζετε όσες στρώσεις θέλετε, αλλά συγχρόνως θρέφτε τις βλεφαρίδες σας.
δείτε τι ωραίο που είναι. Όσες θέλετε μπορείτε να τα αφήσετε και έτσι. Εγώ όμως θα βάλω μία ψεύτικη, στην άκρη βέβαια μόνο, για να έχω έτσι ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Με αυτό το bronzer θα ζεστάνουμε το πρόσωπό μας. Με το lip liner θα δώσουμε σχήμα στα χείλη μας. Όσες έχετε μεγάλα και σακώδη χείλη, μπορεί να μην χρειαστείτε καν το lip liner και να προχωρήσετε μετά στο gloss. Τι ωραίο που είναι! Πόσο απλό, πόσο λαμπερό και συγχρόνως εντυπωσιακό! Δεν θα παραλείψω φυσικά να δώσω υγεία στο πρόσωπό μου με το ρούζ. Δείτε εδώ τι ωραίο, πώς το ταιριάζει. Βάζω και λίγο έτσι στη μύτη. Πόσο ωραίο και δροσερό. Και τέλος, όσες θέλετε, μπορείτε να βάλετε και λίγη λάμψη. Το συγκεκριμένο stick είναι και πολύ χρηστικό, γιατί μπορείτε να το βάλετε και στα χείλη και στα ζυγωματικά, αλλά και στα μάτια σας. Έχει ωραία κρεμώδη υφή και δένει τέλεια με την επιδερμίδα. Αυτό ήταν και για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε όμως να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο. Φιλάκια πολλά! Μουα!